Green στον Livingston. Τώρα η σειρά του Thompson να αποστάρει τον Lillard. Και πάλι καλή άμυνα. Το ρίπος τώρα είναι πετυχημένο. Η δεύτερη προσπάθεια δηλαδή για παιχνίδι με πλάτη στο καλάθι. 18-4. Είδατε προηγουμένως πως έγινε το pick and roll ανάμεσα στον Lillard και τον Plumlee. Αμέσως άλλαξε και έμεινε στο Lillard τον Draymond Green. Φοβερή φάση από τους Warriors με την πάσα του Sean Livingston. Crab στον Harkless. Έξοχη πάσα στον Ned Davis και 41-26. Thompson στον Bogut. Με το hook θα νικήσει τον Davis και θα γράψει το 44-30. Crab στον Lillard για τρεις από τη γωνία. 46-33. 3-11. Livingston στον Green με αντίπαλο τον Mo Harkless. Πάσα στον Bogut. Ακόμα ένα. Green. Αμέσως πηγαίνει να αποστάρει τον Lillard. Και θα πάρει το απόλυτο. Καλάθι και φάουλ. Τώρα η ασίστ του Plumlee στον Mo Harkless. Lillard. Έντος κρίνα από τον Plumlee, το pick and roll. Παρά λίγο το κλέψιμο από τον Green. 10 δευτερόλεπτα για τους Blazers. McCollum. Κάνει το drive και θα πετύχει το floater με το ένα χέρι. Εδώ απειλείται καυγάς ανάμεσα στον Βαρεσάο. Γιατί αυτό το συμπαθητικό παιδί, είναι δυνατόν ο Χέντερσον να τα βάλει μαζί, να τα βάλει απέναντι στον Βραζιλιάνο σέντερ. Για να δούμε εδώ. Βέβαια, για να μην είμαστε άδικοι, δεν έκανε και τίποτα το τρομερό ο Βαρεζάο. Όπα. Στην αρχή όμως, στην αρχή δεν έκανε κάτι το μεμπτό. Στη συνέχεια όμως έβαλε μια τρικλοποδιά στον Χέντερσον. Έχει δοθεί τεχνική ποινή, διπλή τεχνική ποινή. Αποβάλλεται ο Χέντερσον, διότι είναι η δεύτερη για τον παίχτη των Blazers. Μάλιστα, και έχει χρεωθεί ο Χέντερσον εδώ με τεχνική ποινή στον Βαρεζάο, επειδή ο Βραζιλιάνος κάτι του είπε. Γύρισε ο Χέντερσον, το απάντησε και ο διαιτητής έδωσε και στους δύο τεχνική ποινή, άρα αποβάλλονται αμφότεροι. Η Γκουοντάλα στον Σπέιτς και το καλάθι. 99-78, πολύ γρήγορα το πρώτο time out. Κραμπ στον Λίλαρντ, 99-81. Τόμσον θα φάει την τάπα από τον Πλάμλι. Λίλαρντ στο 116-101. Έχοντας επιστρέψει από την κόλαση στον έκτο αγώνα της σειράς, αφού άλωσε τη Σάρλοτ και ισοφάρισε σε 3-3 τη σειρά, το Μαϊάμι ήταν καθηγητικό στο σημαντικότερο αγώνα, την ίδια στιγμή που οι Hornets κατέρευσαν, μην αντέχοντας το άγχος της κρισιμότητας ενός τέτοιου παιχνιδιού. Και έτσι οι Heat πήραν την πρόκριση με 106-73, παίρνοντας το δεύτερο γύρο με 4-3 νίκες. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Goran Dragic με 25 πόντους, με 11 στα 17 σούτ, 1 στις 4 βολές και 4 ασίστ. Ο Luol Deng είχε 15 πόντους και 8 rebound, ο Dwayne Wade 12 πόντους και ο Hassan Whiteside 10 πόντους, 12 rebound και 5 κοψίματα. Για τους Hornets χειρότερος όλων ήταν ο Kemba Walker με 9 πόντους και 3 στα 16 σούτ, ενώ ο πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Frank Kaminsky με 12 πόντους, με τον Nikola Batum να προσθέτει 10 πόντους και 5 rebound. Το Toronto απόλυσε διαφορά 16 πόντων, αλλά τελικά κέρδισε με 89-84 τους Pacers και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει το Miami. Με το άγχος του τρίτου συνεχόμενου αποκλεισμού στον πρώτο γύρο να βαραίνει κάθε σούτ τους, οι Raptors έπαθαν ένα απίστευτο blackout στην τέταρτη περίοδο, ωστόσο αυτό δεν στήχησε τελικά στους Καναδούς, κυρίως επειδή οι Pacers ήταν πολύ άπειροι για να το εκμεταλλευτούν. Μπροστάρης αυτής της πρόκρισης των Raptors ήταν ο DeMar DeRozan, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, με 10 στα 32 σούτ και 9 στις 9 βολές. Εξαιρετικός ήταν και ο Norman Powell, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο προσφέροντας 13 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα, με τους Kyle Lowry και Patrick Patterson να έχουν από 11 πόντους και τον Jonas Valanciunas να προσφέρει 10 πόντους και 15 rebound.
Για τους Pacers, ο Paul George ήταν τρομερός, έχοντας 26 πόντους και 12 rebound, αλλά και 7 λάθη. Με τον George Hill να ακολουθεί με 19 πόντους, το Monta Ellis να προσφέρει 15 πόντους και 7 assist και το Rodney Stuckey 9 πόντους. Paul George has 12 of Indiana's 21 points. I don't think Paul George...